Στον Άρεο Πάγο βρέθηκε σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου μετά την αποκάλυψη του ντοκουμέντου ότι η ίδια έχει πέσει θύμα παρακολουθήσεως. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συναντήθηκε σήμερα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, αναφέρει στη μήνυσή της ότι πρέπει να διερευνηθούν τα παρακάτω αδικήματα. Παράνομη πιθανή κτήση, γνώση, χρήση κρατικών απορρίτων δια της παράνομης παγιδεύσεως του τηλεφώνου μου και της παράνομης πρόσβασης στο αρχείο αυτού, αλλά και στο αρχείο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μου, ή της σε αρχιακό υλικό που αφορά και στην περίοδο που διετέλεσα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πολιτική προϊσταμένη της ΕΕΠ, αλλά και στενή συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Παράνομη επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Πιθανή συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για την τέλεση των ανωτέρων αδικημάτων. Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση έχει καταθέσει και ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Χρήστος Πίρτσης.